αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μου πάρα πολύ καλά. Σήμερα, εντάξει, ντροπή, αποφάσισα να διαβάσω μαζί σας κάποια πράγματα που έχω γράψει στα ημερολόγια μου. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να διαβάσω τα ημερολόγια μου, που σημαίνει ότι παίζει και για μένα να είναι κάτι το οποίο θα το διαβάζω πρώτη φορά και δεν ξέρω καν αν θα θυμάμαι αυτά που γράφω. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα αυτό εδώ. Είμαι παιδί που από πολύ μικρή ξεκίνησα να γράφω ημερολόγια. Νομίζω είναι αυτά. Αυτά είναι τα ημερολόγια μου, συν πόσα άλλα που έγραφα σε κόλλες αναφοράς και τέτοια, τα οποία φυσικά δεν τα έχω, αλλά έχω εδώ πέρα μπόλικα για να έτσι τα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο βίντεο. Χριστέ και Παναγία, τι έχω να ακούσω. Από ό,τι βλέπω μου λείπει ένα ημερολόγιο στο οποίο έγραφα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Το θυμάμαι δηλαδή εμφανισιακά, αλλά δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο σίγουρα είναι. Εντάξει, πεθαίνω. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σου δείξω ότι είναι custom made το ημερολόγιο αυτό. Και χρονολογικά από ό,τι βλέπω ξεκινάει από το 2003. Δεν ξέρω καν αν είχατε γεννηθεί οι περισσότεροι βασικά. Άστε να μην το συζητήσουμε αυτό. Σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα την πρώτη έχω βάλει εγώ ένα κόκκινο φόντο τέλος πάντων και έχω κολλήσει διάφορα πραγματάκια τα οποία έβρισκα στις Κατερίνες. Άμα δεν ξέρεις τι είναι η Κατερίνα, με θλίβει βαθιά. Εγώ πέθανα για τις Κατερίνες, τις έχω συγκεντρωμένες όλες, είναι κάπου στο χωριό μου καταχρονιασμένες στο παιδικό μου. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι εντάξει, πεθαίνω. Πραγματικά τα καλύτερα χρόνια που μαζεύαμε και αφίσες και γενικά ήταν όλο τόσο ωραία. Και ακούγαμε τραγούδια σε CD. 11/11/2003. Τρίτη, 9 η ώρα. Από αυτή τη στιγμή αυτό το τετράδιο θα είναι το προσωπικό μου ημερολόγιο. Σήμερα δεν είναι μια τυχαία μέρα. Έχω επέτειο 5 μηνών. Ναι, τέτοια ημερομηνία. 11 Ιουνίου. Τα έφτιαξα με τον... τη ψυχούλα μου, τα πάντα μου. Cringe. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι όλα υπέροχα. Σήμερα το πρωί άνοιξα το κινητό μου κατά τις 6:45. 6:45 φίλε. Και είδα πως είχα 3 μηνύματα και τα 3 ήταν από τη ζωή μου. Χριστέ μου, οι λεπτομέρειες. Το πρώτο το έστειλε στις 00:01 και έλεγε: χρόνια μας πολλά μωρό μου, θα ήθελα να σου το πω από κοντά, αλλά δεν γίνεται. Ελπίζω να μην το ξέχασες, καληνύχτα, τα λέμε. Γλυκούλης δεν ήταν που το θυμήθηκε. Πραγματικά δεν το περίμενα να το θυμηθεί. Κι όμως είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν το καλύτερο ξύπνημα της ζωής μου. Και γενικώς αυτή η μέρα μου πήγε τέλεια. Πήρα το διαγωνισμό από τη χημεία και ενώ νόμιζα πως θα έχω πάρει κανένα οχτάρι, βλέπω 15 και γίνομαι πουλί που πετάει. Η περιγραφή μου. Παιδιά, όντως το 15 στη χημεία θα πρέπει να ήταν άθλος για μένα, γιατί γενικά στις θετικές επιστήμες εγώ ήμουνα, δηλαδή φυσική, μαθηματικά, χημεία. Άστο. Πώς είναι το τούβλο, χειρότερο. Ξέρεις κάτι, νοσταλγώ πάρα πολύ τις στιγμές μου που πέρασε το καλοκαίρι. Ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μου. Σίγουρα το καλύτερο ως τώρα. Οι λόγοι φυσικά είναι πάρα πολλοί. Αν και από την αρχή περνούσα χάλια κυριολεκτικά. Και όταν άρχισε ο λίγο να εκδηλώνεται, άρχισε να καλυτερεύουν. Αλλά όχι σημαντική αλλαγή. Καταρχήν, όλος ο Ιούνιος και ο μισός Ιούλιος πέρασε σχεδόν χάλια. Ήμασταν πολύ ξενέρα με τον άλλον. Μου έκανε συνέχεια παράπονα, σε παρένθεση, που δεν βγαίνω έξω νωρίς, που είμαι ασυνεπής, που και άλλα χιλιαδιό. Μέρα παραμέρα μαλώναμε και ήμουν ψυχολογικά ράκος και επηρεάζει και τις φίλες μου σε αυτό. Που λες, όταν λέω ξενέρα, εννοώ πως ούτε καν ερχόμασταν κοντά. Δηλαδή, απελπιστική κατάσταση. Εγώ εδώ και αυτός εκεί. Με το καιρό, ευτυχώς ήρθαμε κάπως πιο κοντά. Όμως, εμένα δεν μου έφτανε αυτό. Όσο να πει σε μια σχέση, χρειάζεται μη σου πω πως είναι και απαραίτητα τα φιλιά. Και αυτός ισχυριζόταν πως επειδή με αγαπάει, δεν μπορεί να με φιλήσει. Από ό,τι καταλαβαίνεις, είχα 5 μήνες σχέση και δεν είχαμε καν φιληθεί. Έχω εδώ πέρα κολλημένες 200 δραχμές. Όταν υπήρχαν οι δραχμές. Σκέψου. Και γράφω, αχ, ένα 200άρικο όταν ακόμα υπήρχαν δραχμές. Αχ, hello, τι κάνεις, εγώ από το κακό στο χειρότερο είμαι. Χωρίς υπερβολές όμως, ειδικά χθες είχα μια πολύ χάλια μέρα. Να σου πω τι έγινε. Σηκώνομαι το πρωί 8 παρά, γιατί ξέχασα να βάλω ξυπνητήρι στο mobile μου. Κάνω την πρώτη ώρα, όταν ανεβαίνω πάνω μαθαίνω πως πήρα 4 στο διαγώνισμα φυσικής. Τι παράξενο. Η καλή μέρα του πρωί φαίνεται. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είδα πως η εργασία που είχα κάνει στη τεχνολογία ήταν έσχος και στεναχώρια μετά τη στεναχώρια μου χάλια. Η φίλη μου μου λέει, άλλαξε διάθεση, με κάνει να νιώθω χάλια. Όμως εγώ δεν μπορούσα να αλλάξω διάθεση. Έτσι όπως ήμουν χθες, θυμήθηκα μερικές στιγμές που είχα τη διάθεση το καλό.
το καλοκαίρι. Μάλλον είχα πολύ κακή διάθεση το καλοκαίρι. Πάνω σε όλα αυτά πέφτει και το πιο σημαντικό για μένα. Το αγόρι μου εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Μα τι είναι δυνατόν να έχει τόση γαρδουριά πάνω του? Δεν το καταλαβαίνω. Τόση διαφορία. Τέτοια συμπεριφορά δεν δείχνει ερωτευμένο άνθρωπο. Τεσπα, θέλει ξύλο. Σήμερα θα έρθει η φίλη μου. Επιτέλους, γιατί μου έλειψε. Μου έλειψε πάρα πολύ. Με αυτήν περνάω τέλεια. Πάντα μαζί της περνάω τέλεια. Να σου πω μια αλήθεια. Πιο καλά περνάω μαζί της παρά με το αγόρι μου. Απίστευτο, ε, και όμως αληθινό. Γιατί να μην το παραδεχτώ, να φανταστείς πως το αγόρι μου τις 10 φορές τις 9 με έχει στεναχωρήσει. Πάντα με κοροϊδεύει, με αποκαλεί χοντρή και πετάει πολλά υπονοούμενα σε αυτό το θέμα. Με κοροϊδεύει για το μυαλό μου, πως δεν είμαι έξυπνη και άλλα τέτοια. Υποστηρίζω ότι πάντα κάνω μαλακίες. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε μου βγάζει και κάτι άλλο. Κάτσε ρε φίλε, τι είσαι εσύ? Μπορείς να κρίνεις εμένα ενώ και εσύ τα ίδια και χειρότερα σε κατά είσαι? Να πεις πως εγώ το κοροϊδεύω, άιστο καλό. Αλλά αυτός το έχει παραχέσει. Εξάλλου, κανείς δεν είναι άξιος να κρίνει κανέναν. Πόσο μάλλον ο κύριος που μόνο άξιος δεν είναι. Άντε για τώρα. Γεια σου, είμαι πανευτυχής. Έγινε θαύμα. Ήρθε η ψυχούλα μου και για πρώτη φορά στα χρονικά δεν μαλώσαμε. Έμεινες, ε. Ήταν ένα από τα πιο ωραία μου Σαββατοκύριακα. Αν και ο καιρός από την Παρασκευή ήταν συννεφιασμένος και έβρεχε συνέχεια, αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να βγούμε, σωστά? Καλύτερα να σας τα πω όμως αναλυτικά. Λοιπόν, Σάββατο. Αφού έγραψα τα πιο παραπάνω στο ημερολόγιο, ξάπλωσα και άκουγα μουσική. Μετά, αφού δεν κουνήθηκα καθόλου από το κρεβάτι, έκλεισε το CD player μου και άνοιξα την τηλεόραση. Είδα την οικογένεια Gilmore και μετά τα φιλαράκια. Από μικρή παιδί μου φαινόταν το πολύ σου τα φιλαράκια. Αυτά ως τις 4 η ώρα, παιδιά. Οι λεπτομέρειες όμως στη γραφή, πώς έχει αλλάξει. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, εγώ ξεκίνησα να γράφω πιο ουσιώδη πράγματα. Όσο πιο μικρή ήμουν, τόσο πιο ανάλυση. Την ώρα, τα λεπτά, το τι, πώς κτλ. Μετά έκανε ένα μπανάκι, αφού περίμενε μισή ώρα για να ζεσταθεί το νερό από το καλοριφέρ και να διαλέξω όλα αυτά που θα φορέσω. Τέσπα, τελείωσα το μπάνιο, ντύσιμο, μαγκιγιάς, μη φανταστείς, μια μάσκαρα έβαλα μόνο, και φτιάξιμο μαλλιών. Αποφάσισα να πάω στη γιαγιά μου. Α, παρέλειψε κάτι σημαντικό. Κατά τις 3 η ώρα, το αγόρι μου έκανε αναπάντητη από το χωριό και εγώ κατάλαβα πως μάλλον ήρθε. Γιατί έμενε αλλού το αγόρι μου τότε. Επίσης, τότε ήταν της μόδας η αναπάντητη φιλενάδα. Όσες περισσότερες αναπάντητες έκανε στον άλλον, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι σε γουστάρει και τον γουστάρεις. Έτσι ήμασταν εμείς. Αναπάντητες κλήσεις. Καμία λογική. Περνάω στο νέο χρόνο, το 2004, όπου ξεκινάω να γράφω για. Τόσο καιρό βαριόμουν να γράφω, καθώς έγιναν και πάρα πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Να μην ευχηθώ στο ημερολογιό μου, λίγο. Που λες τα Χριστούγεννά μου δεν ήταν και τόσο καλά. Καταρχήν, αυτός που με έπαιρνε τηλέφωνο, από ό,τι θυμάμαι εδώ πέρα, μου έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο τέλος πάντων, του είχε δώσει κάποια κοπέλα, τέλος πάντων, το τηλέφωνό μου και ήταν ένας κρυφός θαυμαστής, τέλος πάντων, και δεν ήξερα ποιος είναι. Και κάπου εδώ πέρα το είχα ανακαλύψει και γράφω. Αυτός που με έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο, τον είδα σε ένα καφέ, τέλος πάντων, που είχαμε εκεί. Είναι ένας από την Β' ενιαίου λυκείου, σε παρένθεση χάλια τελείως. Και ακόμη και τώρα μου κολλάει και δεν μου αρέσει καθόλου. Να φανταστείς, σήμερα μου ζήτησε να πάρω άδεια τις δύο τελευταίες ώρες, αλλά φυσικά εγώ το απάντησα όχι. Μετά έβαλα τη φίλη μου, που είναι φίλη του, να του πει πως δεν ενδιαφέρομαι. Και η φίλη μου του είπε πως θα έχω με κάποιον άλλον. Και αυτός είπε το αγόρι μου Φλωράκι. Πώς τολμάει ο ηλίθιος? Τεσπα, κλείνω αυτό το θέμα εδώ γιατί δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Ελπίζω απλώς από εδώ και πέρα να μην ξανασχώ λυθεί μαζί μου, γιατί πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρω. Που λες, το αγόρι μου έκανε πολλές μαλακίες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και εγώ του ζήτησα να τα χαλάσουμε. Όμως μετά τα βρήκαμε, γιατί εντάξει, μπορεί να το έπαιξε μάγκας ανεξάρτητος και μεγάλος, αλλά αυτός δεν είναι λόγος σοβαρός για να τελειώσει μια τέτοια σχέση. Επική σχέση. Ετής φυσικά ήταν μια κοπέλα, τέλος πάντων, η παλιοσκρόφαγια, που μόλις μπήκε το γόρι μου στο καφέ, έκαναν σαλισάρες. Και αυτός της έδινε δικαιώματα. Τέσπα, γεια σου, my dear diary. Τι να πω, το χωριό γέμισε για τα καλά. Ήρθαν όλοι. Και γράφω τώρα ποιοι ήρθαν. Εμείς στο χωριό περιμένουμε πώς και πώς, γιορτές, καλοκαίρια και τέτοια, γιατί μάζευε το χωριό παιδιά. Ερχόταν οι φίλοι μας, τέλος πάντων, που είχαν γιαγιάδες στο χωριό κτλ. Και μαζευόμασταν και ήταν η χαρά μας. Γιατί εμείς μέναμε στο χωριό, ήμασταν 5-6 παιδιά. Και όταν ερχόντουσαν τέλος πάντων οι γιορτές, ήμασταν μέσα στη χαρά, γιατί βρισκόμασταν με τους φίλους μας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, και εδώ γράφω ότι ήρθαν όλοι τέλος πάντων στο χωριό. Και ήρθε τέλος πάντων και ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καψούρης, γράφω μαζί μου. Έκανε όμως κάτι που ήταν τελείως παράλογο. Πήγε και είπε στο αγόρι μου πως έχει φάει χοντρό κόλλημα μαζί μου και μάντεψε τι του ζήτησε. Να τα χαλάσει μαζί μου για 2 μήνες, σε παρένθεση που θα είναι εδώ αυτός. Να τα φτιάξω εγώ με αυτόν.
Και όταν θα φύγει, να τα ξαναφτιάξω με το αγόρι μου. Τέλειο. Πού το σκέφτηκε, ρε, πού το σκέφτηκε. Και το αγόρι μου του είπε πως δεν είμαι μπάλα για να με κάνει πάσα και του λέει: Καλά, δεν τη βλέπει τη Γιάννα. Αν τα χαλάσει μαζί μου, θα τα φτιάξει μαζί σου. Και τι απάντησε ο μαλάκα. Από χωριό είναι ρε μαλάκα, εξάλλου είναι και κορίτσι. Τα κάνουν τα κορίτσια αυτά. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι από χωριό, σου λέει: Χάλασε τα μαζί τη, θα τα φτιάξω εγώ 2 μήνες που θα είμαι εδώ πέρα και μετά αυτή θα ξαναφτιάξει μαζί σου. Από χωριό είναι, τα κάνουν αυτές εκεί πέρα στα χωριά. So, my dear Jerry, λοιπόν, που λες, πήγα την Πέμπτη στο παζάρι. Το παζάρι ήταν η λαϊκή αγορά του χωριού. Και ψώνισα. Να σε πω τι πήρα τώρα. 2 τζιν πατελόνια, το ένα 12 ευρώ. Είναι υπερβολικότατα χαμηλοκάβαλο με αρκετά μεγάλη καμπάνα. Παιδιά τη μόδα εκείνη την περίοδο ήταν τα πολύ χαμηλοκάβαλα παντελόνια που είχαν ένα τέτοιο φερμουάρ. Φαινότανε όλα. Άμα δηλαδή καθόσουν και δεν είχε φανελάκι από κάτω, φαινότανε το βρακί, η χαράδρα, όλα τα πάντα όλα. Και ήταν στη μόδα οι καμπάνε και ένα διάστημα πολύ έντονο ήταν και τα κεντήματα πάνω σε αυτά τα τζιν τα παντελόνια. Εσχρήμοδα. Έσχρι όλα αυτά τα πατσοκύλια, όσοι δηλαδή έχουν αυτό το πράγμα, έχει γίνει από αυτά τα χαζά τα παντελόνια. Ενώ τώρα που είναι στη μόδα το ψιλοκάβαλο, έχεις λίγο πιο ωραίο σώμα. Πάμε παρακάτω. Κάτι άσχετο τελείως, δεν ξέρω αν το έχω ξανααναφέρει στο μερολογιό μου, αλλά περίπου στις αρχές Αυγούστου είχα φάει κόλλημα με το ροζ. Και ως τώρα είμαι φανατική του ροζ, τους έχω τρελάνει όλους σου λέω. Συνεχίζω επί του θέματος. Το άλλο παντελόνι που πήρε ήταν 15 ευρώ, είναι γαμάτο, αλλά λίγο στενό. Μετά πήρε ένα τζιν μπουφάν 12 ευρώ. Στην αρχή σκατομετάνιωσα που το πήρα, αλλά μετά μου άρεσε πολύ. Ψυχολογία, έτσι. Πήρα 3 σουτιέν από 5 ευρώ, ένα άσπρο, ένα ροζ με σιλικόνη στην πλάτη και ένα μπουρδελιάρικο. Κλείνω αυτό το ημερολόγιο, πάω σε επόμενο. Χρονολογία από ό,τι βλέπω είναι 2004-2005. Και εδώ πέρα. Πω καλά, έχω κάτι νέα. Καταρχήν τα χάλασα με τον Ιπ που ήταν το σημαντικότερο από όλα. Ο λόγος δεν το θέλω πια. Είμαι εδώ και 2 εβδομάδες ελεύθερη και μ' αρέσει ένα παιδί από 3η γυμνασίου. Σε παρένθεση, δυστυχώς. Είναι ένα κουκλί σκέτο. Τον πρωτοείδα στο πάρτι μασκαίο που έγινε στο φροντιστήριο και με έκανε εντύπωση που με κοιτούσε all the time. Κλαίω. Αυτό ήταν. Από τότε συνέχεια τον ψάχνω. Ενδιαφέρομαι που είναι, τι κάνει κτλ. Όμως το Σάββατο που μας πέρασε, σπάστηκα πολύ. Η φίλη μου δεν ήρθε και βγήκαμε με την άλλη φίλη μου. Και καθίσαμε στο τραπέζι κάτω από τις τουαλέτες και όταν ήρθε αυτός, κάθισε στο ενιδρίο. Κάπου αλλού τέλος πάντων. Ήταν απέναντι, με κοιτούσε, ήμουν σίγουρη. Αλλά μετά ήρθε μια μαλακισμένη που παρεπιπτόντως από τότε που ασχολούμαι με αυτόν, συνέχεια του κολλάει, έχω παρατηρήσει. Και παρόλο που δεν έβλεπα πολύ καθαρά εξαιτίας της απόστασης και της μοιοπίας μου, τους είδα να είναι πάρα πολύ κοντά και να φιλούνται, μάλλον. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Αυτό που γράφω πάντα τις αγορές μου ξεπερνάει. Τι κάνεις, εγώ είμαι πολύ καλά. Δες, αυτή την εβδομάδα θα πάρω ένα τζιν και μια μπλούζα για έξω. Την άλλη εβδομάδα θα πάω για κούρεμα και θα κάνω ξανθές αντάφιες. Και την παράλληλη εβδομάδα θα πάρω κινητό. Μακάρι να πάρω όλα καλά όπως θέλω, γιατί έχω πολύ μεράκι γι' αυτό. Γενικώς περνάω αρκετά καλά. Επίσης σήμερα ανακάλυψα ότι μου αρέσει ένα παιδί από ένα χωριό. Είναι ξανθός και για να μην τα απολογώ είναι ωραίος και υπάρχει μεταξύ μας ένα φλερτάκι. Σήμερα με ρώτησε αν τα έχω με κάποιον και εγώ είπα όχι. Τέσπα, αν τύχει και θέλουν και δύο, of course θα γίνει κάτι. Το γνώρισε μέσω της Μπλ που τα έχει με τον κολλητό του. Αγαπημένο μερολόγιο, ο Τάδε πριν λίγες μερούλες μου είπε σ' αγαπώ. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που ήρθε έτσι ξαφνικά και μπήκε στη ζώλα μου. Εν τω μεταξύ με αυτόν ήμασταν πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί και μου είχε πει σ' αγαπώ πάρα πολύ γρήγορα. Μακάρι να κρατήσει πολύ. Το χειρότερο θα είναι να κολλήσω και αυτός να με παρατήσει γιατί ήταν απλά ένας ενθουσιασμός. Φτούθου κύριε το σταματή μου. Πώς φαίνεται η θεωρητική κατεύθυνση, Εν τω μεταξύ, αυτός όντως παιδιά μετά με παράτησε, όπως ακριβώς το έγραφα, που φοβόμουν ότι θα με παρατήσει, εγώ ήμουν του θανατά. Ήμουνα χάλια. Και μάνα κρατούσε την εικόνα της Παναγίτσας και έλεγα «Χριστέ μου, Παναγίτσα μου, φέρ τον πίσω». Τώρα, ξέρεις, μεγαλοποιούνται όλα στην εφηβεία, σε αυτά, οι πρώτοι έρωτες. Και τελικά μια μέρα, θυμάμαι, παίζει να το γράφω παρακάτω, αλλά πού να το βρω τώρα, ότι είχα βγει, ήμουνα πάρα πολύ όμορφη και ήμασταν έξω τέλος πάντων σε ένα μπαρ εκεί πέρα και άρχισα να χορεύω και αυτός ήταν εκεί πέρα και μιλάμε, με είχε φάει με τα μάτια του και εγώ ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έλεγα κοίτα τι κάνεις και μετά παιδιά όντως γύρισε. Μου έστειλε μηνύματα και ήθελε να τα ξαναφτιάξω. Επίσης γράφαμε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς, στίχους από τραγούδια. Πώς είναι τα lyrics τώρα που μπορείς να τα βρεις στο YouTube, εμείς και στο Google, εμείς τα γράφουμε στα ημερολόγια μας. Το 2007, σαν αύριο,
Ήμασταν με τη φίλη μου στο τρένο και πηγαίναμε προς Κομωτινή για να δούμε την άλλη φίλη μας. Πότε πέρασε ένας χρόνος, εγώ τέτοια εποχή ακόμα τα είχα με τον ο οποίος είχε ψιλοστραβώσει, τι περίεργο, που είχα πάει Κομωτινή και εμένα βασικά δεν με ενοχλούσε γιατί είχα φάει ένα ψιλοκόλλημα με έναν άλλον. Η φάση είναι ότι αυτός μου στέλνει που και που μηνύματα τώρα τελευταία και εγώ προσπαθώ να το παίξω σκληρή για να μην ξαναγυρίσω. Γιατί δεν θέλω να νομίζω ότι μπορεί να έρχεται και να φεύγει από τη ζωή μου οπότε του καπνίσει, ούτε να πιστεύω ότι εγώ θα γυρίσω ή θα τρέξω από πίσω του όποτε με δυνηθεί. Ενώ όμως ξέρω ότι δεν πρέπει να γυρίσω, ότι δεν με αγάπησε ποτέ, ότι κάνω κακό στον εαυτό μου και στην αξιοπρέπειά μου αν τα ξαναφτιάξω μαζί του, με τρελαίνει η ιδέα να φάει κόλλημα με άλλη κοπέλα κάθε φορά που τον φαντάζομαι να αγγίζει, να φυλάει κάποια άλλη. Κάθε φορά που τον φαντάζομαι να της λέει σ' αγαπώ και να την κοιτάει στα μάτια όπως κοίταζε εμένα. Γιατί να πονάει τόσο? Γιατί? Δεν θέλω να ξέρει ότι ακόμα τον αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με λιωμά. Ότι κάθε φορά που τον ακούω ή βλέπω μήνυμά του τρέχω ολόκληρη και χτυπάει η καρδιά μου σε τρελή. Ότι ό,τι και αν μου έχει κάνει εγώ το εξακολουθώ να τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά και με σκοτώνει που δεν το εκτίμησε αυτό, πληγώνει τον εγωισμό μου που δεν με αγάπησε. Το δικαιολογώ όμως, αυτός είναι μωρό ακόμη, ένα παιδί, ενώ εγώ είμαι μεγάλο γυναίκα. Ένα παιδί που φέρθηκε και φέρεται επιπόλαια, εγώ που υποτίθεται είμαι πιο όρημη, έπρεπε να προσέξω και να μην κολλήσω. Αλλά δεν μπορείς να πεις την καρδιά σου που θα αγαπήσει. Αυτή η χαζή αγαπάει χωρίς να με ρωτήσει. Α, έχω ένα καιρό με καταληξία. Εγώ παιδί μα δικούμε, ποιήτρα να γίνω. Ένας άνθρωπος που αγαπάει δεν βασανίζει αυτόν που αγαπάει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει και έχει γίνει η καρδιά του κομμάτια και συνεχίζει να αγαπάει, συγχωρεί αυτόν που αγαπάει, όσο και αν τον βασανίζει. Τι είπα τώρα, κανείς δεν κατάλαβε Γιάννη. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον βλέπεις ευτυχισμένο, έστω και αν η ευτυχία του δεν θα τη βρει μαζί σου. Έστω και αν ξέρεις ότι θα πρέπει να θυσιάσεις τη δική σου ευτυχία μένοντας μακριά του. Έτσι ακριβώς νιώθω. Και το χειρότερο είναι ότι δεν αξίζει ούτε μία σταγόνα από την αγάπη μου, από τη σκέψη μου. Γιατί μου φέρθηκε τόσο άσχημα, και όχι μόνο μία και δύο φορές. Και όμως αυτός ο άνθρωπος που δεν λέω το όνομά του, μέχρι και αυτό με πονάει. Είχε, έχει και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Μια θέση αγάπης και μια μίσους. Και αυτή τη θέση ειλικρινά δεν το αξίζει. Α, επίσης είχα φάει πάρα πολύ σκάλωμα με τέτοιες λίγο πιο gothic εικόνες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε λίγο το στυλ. Λίγο αυτά με τα ασπρόμαυρες, με τα Victoria Francis τύπου. Γράψτε Victoria Francis στο Google να δείτε ακριβώς με τι είχα κολλήσει εκείνη την εποχή. Εδώ, άρα είναι από. Σκεφτείτε τώρα, αυτό το ημερολόγιο είναι από το 10 έως το 2015. Έγραφα πιο σπάνια, αλλά έγραφα πιο ουσιαστικά πράγματα. Και μια φωτογραφία μου άκυρη. Ναι, κι όμως είμαι εγώ αυτή εδώ. Εντάξει, έχω μείνει λίγο μακάκας, διότι διάβασα κάποιες σελίδες που είχα γράψει για το αγόρι μου, πως τον θέλω και πόσο πολύ θα ήθελα να με ρωτηθεί και να είμαστε μαζί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως αυτό έχει πραγματοποιηθεί εδώ και 3,5 μήνες και έχουν συμβεί πολλά και πολύ καλύτερα και ομορφότερα από όσο είχα φανταστεί. Εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή, ξεκινάω το ημερολόγιο μου, αναφέροντας σε τη μεγαλύτερη σχέση που είχα πριν. Τώρα που παντρεύτηκα, ας πούμε. Οπότε αυτόν τον ήθελα πάρα πολύ. Με τρελός έρωτας, έρωτας. Και έλεγα, ρε παιδί μου, παρακαλούσα να γίνει κάτι, να με δει ερωτικά, γιατί κάναμε λίγη παρέα. Και όταν τελικά εκδήλωσε το ενδιαφέρον του, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Οπότε γι' αυτό γράφω ότι θυμάμαι ότι έγραφα παλιά, τι καλά να γίνει κάτι, τι καλά να γίνει κάτι, και τελικά έγινε και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, εγώ θα καταλήξω με κάτι αρκετά σοβαρό, το οποίο είναι ένα απόσπασμα που μόλις τώρα το πήρε το μάτι μου και είχα ξεχάσει το πόσο σημαντικό είναι. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο, όχι έτσι λίγο να σας μείνει κάτι, γιατί όντως σε αυτή τη φάση ήμουν λίγο άρχισα να ψάχνω έτσι με διάφορα ψυχολογικού τύπου άρθρα κτλ. Και θέλω να σας το διαβάσω και θα κλείσω έτσι το βίντεο, όχι τόσο τραλού τραλά όπως ξεκίνησα. Λοιπόν, αν η στέρηση είναι να μην έχεις αυτό που επιθυμείς, ανικανοποίητο είναι να έχεις μεν αυτό που επιθυμείς, αλλά να μην σου προσφέρει τη γεύση που περίμενες να σου προσφέρει. Η απόκτησή του να αποδεικνύεται απογοητευτική. Ο άνθρωπος σήμερα μαραίνεται μέσα στην εποχή του ανικανοποίητου. Δηλαδή, πόσο αλήθεια είναι αυτό. Και αν όταν στερείσαι, μπορείς να ονειρεύεσαι και να προσδοκάς, μέσα στην ανικανοποίητη καθημερινότητα και τις απανωτές απογοητεύσεις, όχι για αυτά που δεν έχεις, αλλά από αυτά που έχεις, δεν ξέρεις πια τι ακριβώς να επιθυμήσεις. Από παντού ακούς χίλιοι πικρά να συμπεραίνουν πως δεν υπάρχει συνέστημα, δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αξίες, φιλότιμο. Οι άνθρωποι παραπονιούνται πως δεν τους αγαπούν. Είναι η εξάρτηση να περιμένεις από τους άλλους να σου χαρίσουν την αγάπη. Η αγάπη όντως είναι το φάντη μεγάλη πλήρωση της ύπαρξης, αλλά μόνο όταν πρόκειται για αγάπη που δίνεις.
όσο και να αγαπιέσαι, το ανικανοποίητο θα παραμένει ζωφόδες στην καρδιά, αν αυτή η καρδιά δεν μπορεί να αγαπήσει. Γεμίζουμε μονάχα από την αγάπη που δίνουμε, από την πίστη που ασκούμε, από όσα δικά μας χαρίζουμε. Ακόμα και η ψυχή δια της απώλειάς της κερδίζεται. Είναι μοίρα ή ελεύθερη επιλογή η ικανότητά μας στο συναίσθημα? Πρέπει να είναι ελεύθερη επιλογή. Γι' αυτό και η καρδιά είναι διαρκώς θυμωμένη με το μίζερο εαυτό της που τη στενεύει. Και αν είναι δύσκολο να βρίσκουμε αγάπες, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αγαπάμε. Προϋποθέτει μεταστροφή της εγωιστικά εκπαιδευμένης προσωπικότητάς μας κάτι τέτοιο. Όσο αρνούμαστε τη μεταμόρφωση, η επιδημία της ανίας και της κατάθλιψης εξαπλώνεται σαν φάντασμα, στοιχειώνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και λένε πως μελαγχολία είναι η αξόδευτη αγάπη. Αυτά λοιπόν. Άμα θέλετε να μοιραστείτε κι εσείς κάτι από τα ημερολόγια σας, να κάνουμε λίγο χαμό κάτω στα σχόλια. Πολύ ευχαρίστω, θα χαρώ να τα διαβάσω. Ελπίζω να περάσετε το ίδιο καλό όσο εγώ. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Φιλάκια πολλά.